ήταν να φροντίσουμε ώστε η Ευρωζώνη να διατηρηθεί στην ενότητά της και στην ακεραιότητά της και στην αλληλεγγύη της. Ο στόχος ήταν η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος της πρόκλησης και να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή την κρίση η οποία εδώ και χρόνια υπονομεύει την Ευρωζώνη. Ο στόχος ήταν επίσης να δοθεί μια ελπίδα στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια λιτότητας και πόνου. Ακόμα και αν η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε η πεποίθηση ότι έπρεπε να βρεθεί μια άλλη χρονική στιγμή, θα έπρεπε να αναστηθεί και η δημιουργία του ελληνικού λαού. Ο στόχος όμως ήταν να εξυπηρετηθεί και το ευρωπαϊκό συμφέρον, καθώς επίσης και τα συμφέροντα της Γαλλίας, διότι η Γαλλία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει στην Ευρώπη. Δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία οικοδόμησης της Ευρώπης, ώστε αυτό που ξεκίνησε την επομένη του πολέμου στο παρελθόν να μπορέσει να συνεχιστεί. Βεβαίως υπάρχουν πάντα προκλήσεις και πάντα υπήρχαν, αλλά πάντα υπήρχε και αυτή η βούληση να μπορεί δηλαδή να αντιπροσωπεύει μια δύναμη μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στην Νομισματική Ένωση, η οποία να δίνει και σταθερότητα και ανάπτυξη. Δεν υπάρχει σταθερότητα χωρίς ανάπτυξη, ούτε ανάπτυξη χωρίς σταθερότητα. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Γαλλίας ανέκαθεν όλες αυτές τις εβδομάδες ήταν να μπορέσει να προσεγγίσει αυτές τις θέσεις, να προσεγγίσουν μάλλον αυτές οι θέσεις, να γίνει σεβαστός ο ελληνικός λαός, αλλά και τα άλλα έθνη τα οποία απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ. Ο ρόλος της Γαλλίας δεν ήταν μόνο να βρεθεί μια ισορροπία, αλλά να βρεθεί ο ορθός δρόμος για την Ευρώπη και για τη ζώνη του ευρώ. Το διακύβευμα επίσης ήταν να γίνουν σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ούτως ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να έχει πρόσβαση στις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις, εκεί δηλαδή όπου προβλέπεται να υπάρξει χρηματοδότηση όταν μια χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως η Ελλάδα. Έγινε λοιπόν αυτό το αίτημα ενώπιον των θεσμών προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ένα δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, σε αυτό το τρίτο πρόγραμμα. Βεβαίως πάντα υπήρχε η ελπίδα να μπορέσουμε να υπάρξουν τέτοια μέτρα για ανάπτυξη, σταθερότητα και με επιτυχία. Και ο δρόμος ήταν μακρύς μέχρι αυτό το αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν επίσης να μπορέσει να υπάρξει μακρά χρηματοδότηση στην Ελλάδα προκειμένου να διασφαλιστεί η έξοδος της από την κρίση. Χρηματοδοτικά σε άμεσο επίπεδο αλλά και σε μακροχρόνιο επίπεδο, ούτως ώστε να τελειώσουμε με αυτό που ζει και βιώνει η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες και το οποίο μάλλον θα διαρκέσει για μερικές μέρες ακόμα και συνίσταται στο κλείσιμο των τραπεζών λόγω έλλειψης ρευστότητας. Βεβαίως αυτό εναπόκειται στους υπουργούς οικονομικών απόψε, να εξευρεθούν δηλαδή μηχανισμοί χρηματοδότησης οι οποίοι καθόλου τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα μπορέσουν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τράπεζες. Πώς τώρα φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Πρώτον, χρειάστηκε χρόνος. Όλη τη νύχτα. Βλέπετε ότι τώρα πια έχω συνηθίσει. Έπρεπε όμως να αφιερώσουμε αυτόν τον χρόνο, ούτως ώστε όλα να συζητηθούν, ούτως ώστε όλα να εξεταστούν, ούτως ώστε όλα να υποθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωζώνης και από την Ελλάδα, διότι υπήρχε και κάποια προθυμία και το ξέρουμε, ζητούσαν εγγυήσεις. Επίσης, έπρεπε να διατηρηθεί αυτή η γαλλογερμανική σχέση ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και σε μένα τον ίδιο, η οποία είναι αναγκαία αν θέλουμε να μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό.
Εάν δεν υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή η σταθερότητα, παρά τις διαφορές που αυτό μπορεί να συμβεί, αν δεν υπάρχει αυτή η συνοχή προκειμένου να εξευρεθεί ένα συμβιβασμός, δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα λοιπόν, συναντηθήκαμε επί ώρες με την κυρία Μέγκελ, με τον κύριο Τσίπρα, με τις ευρωπαϊκές αρχές, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο κύριος Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είχε ήδη περάσει από το Ενοβουλίο του κάποιες μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες. Έκανε λοιπόν μια επιλογή γενναία στιγμή που πρέπει να χρειαστούν και άλλες μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα όμως ήξερε ότι τώρα ήταν η στιγμή προκειμένου να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση περίπου των 80 δις, το οποίο θα επιφέρει στην χώρα του αυτή την βοήθεια για την χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια και να αντιμετωπίσει και τις προθεσμίες. Επίσης ήταν χρήσιμο διότι θα υπάρξουν 35 δις από το σχέδιο Juncker για τα επόμενα χρόνια για επενδύσεις και βεβαίως και αυτή η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την οποία έκανα λόγο νωρίτερα. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο έγινε και μία μεγάλη συζήτηση ως προς τα μέτρα, αν θέλετε, τα αντισταθμιστικά. Ιδιαίτερος δε και γι' αυτό το Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων ζητήθηκε από τους Έλληνες να πουλήσουν σήμερα τα περιουσιακά στοιχεία. Όχι, δεν έγινε αυτό. Αντίθετα, έπρεπε να τα διατηρήσουν για να έχουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις και να διασφαλίσουν η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό λοιπόν επετεύχθη κατά τη διάρκεια όλης αυτής της νύχτας μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Το ελληνικό κοινοβούλιο τις αμέσως επόμενες ώρες θα συγκληθεί προκειμένου για την υιοθέτηση νέων μεταρρυθμίσεων. Τα εθνικά κοινοβούλια επίσης θα συγκληθούν την Τετάρτη σε ό,τι αφορά εμάς την Εθνοσυνέλευση προκειμένου να υπάρξει ψηφοφορία της δήλωσης μετά την Σύνοδο Κορυφής και βεβαίως θα υπάρξει μια περίοδος διαπραγματεύσεων για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό δηλαδή που άνοιξε σήμερα, που εκκίνησε σήμερα είναι η διαπραγμάτευση προκειμένου η Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης. Άρα λοιπόν τις επόμενες ημέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, όπως σας είπα, χρειάζεται να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Ποιο είναι το διακύβευμα εδώ? Θα δοθεί δυνατότητα στην Ελλάδα βεβαίως να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να είναι πιο ανταγωνιστική και να πετύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αλλά και ο στόχος είναι επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Διότι χωρίς ανάπτυξη ποτέ δεν θα είναι βιώσιμο το χρέος. Και τέλος, ήταν σημαντικό να δείξουμε στην Ελλάδα την αλληλεγγύη της Ευρώπης, αλλά και να αναλυφθούν οι ευθύνες εκατέρωθων. Κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή φοβηθήκαμε ότι η ζώνη του ευρώ θα αποχωριζόταν ένα μέλος της, την Ελλάδα. Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί εδώ και μήνες και χρόνια, θα έλεγα. Το να στερηθούμε την Ελλάδα δεν συνιστάται μόνο στο να στερηθεί κανείς μια χώρα σε επίπεδο πληθυσμού και ΑΕΠ, αλλά θα στερούταν η Ευρώπη, μια χώρα η οποία βρίσκεται στην καρδιά του πολιτισμού της. Όχι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά και ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, του τρόπου ζωής μας επίσης. Η Ελλάδα είναι μια φίλη χώρα η οποία μετά τα χρόνια της δημοκρατίας θέλησε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν συζητήσεις ως προς τις δυνατότητες για την διασφάλιση της μετάβασης αυτής και της εισδοχής της ζώνης του ευρώ. Και όλα τα δημοκρατικά κόμματα μας το είπαν σήμερα ότι η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην ζώνη του ευρώ. Θα μπορούσε να έχει κάνει
κάνει μια άλλη επιλογή. Ήθελε όμως να κάνει αυτήν την επιλογή, να είναι και να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Άρα λοιπόν το καθήκον μας ήταν να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να το κάνει αυτό, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι θα είναι μια επιλογή που θα της δίνει και μια λύση. Δεν θα υπήρχε τίποτα χειρότερο από το να τίνει κανείς μια χείρα βοηθείας στην νομισματική ένωση, χωρίς από την άλλη να υπάρχουν και οι σωστές προϋποθέσεις. Μακρά λοιπόν η διαπραγμάτευση, όμως οι αποφάσεις υπήρξαν ιστορικές. Διότι αν είχε βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, τι θα είχαμε πει τότε? Ότι η Ευρωζώνη δεν ήταν σε θέση να διασφαλίσει την ακεραιότητά της, την ανελεγγύη της? Τι θα λέγαμε? Ότι οι Έλληνες δεν ήταν σε θέση να λάβουν τις ευθύνες τους? Τι θα λέγαμε για τη Γαλλία, για τη Γερμανία, που έχουν πάντα αυτή την τάση, αυτό το ρόλο να οθούν τις καταστάσεις, ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, ότι δεν ήταν εκεί σε αυτό το ιστορικό ραντεβού, ότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε να θεσπίσει ένα πρόγραμμα για να προστατεύσει τους λαούς, διότι η Ευρώπη προστατεύει τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτήν την ένωση και στην νομισματική ένωση. Τι θα λέγαμε λοιπόν για την αποδόμηση αυτής της μεγάλης ιδέας? Έπρεπε λοιπόν να πετύχουμε. Και σε ό,τι με αφορά, ήθελα να καταφέρουμε αυτή την επιτυχία. Να υπάρξει μια συμφωνία, να μπορέσουμε να δώσουμε στην Ελλάδα αυτό το οποίο προσδοκούσε και να επιτύχουμε να διατηρήσουμε τον σεβασμό των θεσμών, των αξιών, την φιλή ανάμεσα στη Γαλλία και στην Γερμανία και μια φιλοδοξία να μπορέσουμε να εκκινήσουμε, αν θέλετε, μια νέα περίοδο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διότι έπρεπε επίσης να ενισχύσουμε αυτόν τον χώρο, τον νομισματικό χώρο, παράλληλα με την ικανότητα αλληλοσεβασμού και αλληλοπροστασίας και ταυτόχρονα να υπάρξει και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πραγματικά, τους επόμενους μήνες και τις επόμενες μέρες αυτή θα είναι η δουλειά. Σήμερα όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν μακρά η νύχτα και οι διαπραγματεύσεις, πιστεύω ότι για την Ευρώπη ξημερώνει μια καλή μέρα. Ερωτήσεις, αλλά λίγες παρακαλώ, διότι πρέπει να επιστρέψουμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, από την France 3. Σε ό,τι αφορά τα ανταλλάγματα από την ελληνική πλευρά και εσείς αναφερθήκατε σε μέτρα μεταρρυθμιστικά, αναδιάρθρωσης, πολύ σοβαρά σημεία τα οποία προτάχθηκαν στην Ελλάδα. Το Spiegel μιλάει για μια λίστα φρικαλαιοτήτων. Νωρίτερα ένας ευρωβουλευτής έλεγε ότι η Ελλάδα σας έτεινε το χέρι και εσείς όμως τη σπάσατε το βραχίωνα. Υπήρξε λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων κάποια στιγμή που σκεφτήκατε ότι ο στόχος ήταν η ταπείνωση της Ελλάδας, η ταπείνωση του κυρίου Τσίπρα? Δεύτερο ερώτημα, σε ό,τι αφορά την δέσμη μέτρων που θα πρέπει να αναλυθούν μέχρι την Τετάρτη, είναι πραγματικά άθλος του Ηρακλή, είναι σχεδόν αδύνατο? Απάντηση. Πρώτον, τι ήταν αυτό το οποίο δόθη στην Ελλάδα? Εάν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί έτσι όπως το ελπίζουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εδώ δόθηκαν στην Ελλάδα 80 δις ευρώ, κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ δοθεί σε μια χώρα στο πλαίσιο της Ευρώπης και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Επίσης, τι άλλο προσφέρθηκε στην Ελλάδα? Ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 35 δις ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Επίσης, τι άλλο δόθηκε στην Ελλάδα? Αλληλεγγύη, βεβαίως και νομισματική, σε επίπεδο ρευστότητας, το οποίο θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες. Τι ζητήθηκε από την Ελλάδα? Βεβαίως, ήδη πολλά της είχαν ζητηθεί και στο πλαίσιο μιας λιτότητας πρωτόγνωρης για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Τη συζητήθη λοιπόν πρώτα να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε αποδεχτεί, εφόσον την περασμένη Παρασκευή ζήτησε από το κοινοβούλιο του να γίνει αυτή η ψηφοφορία εν ώψη κάποιων
αρχών, επί μεταρρυθμίσεων και τα οποία βεβαίως θα συγκεκριμενοποιηθούν σε επίπεδο νομοσχεδίων τις επόμενες μέρες. Ζητήθη από την Ελλάδα να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την αγορά των προϊόντων, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, στον ενεργειακό τομέα. Μα όλες οι χώρες στην Ευρώπη έχουν ήδη ολοκληρώσει. Επίσης, ζητήθη από την Ελλάδα, και αυτό ήταν μια μακρά συζήτηση, όπως είπα, να ιδρύσει λοιπόν ένα ταμείο όπου θα υπάρχουν τα περιουσιακά στοιχεία και οι τράπεζες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εχέγγυα έναντι των δανείων που θα λάβει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε μάχη, και ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε αυτό, προκειμένου να μην χαθεί η κυριαρχία της, και για τον λόγο αυτό η έδρα του ταμείου αυτού θα είναι στην Ελλάδα και η διαχείρισή του θα γίνεται από Έλληνες, με την συνδρομή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των θεσμών. Το ταμείο αυτό θα είναι υπέρ της ανάπτυξης της Ελλάδας και θα συνδράμει στις επενδύσεις. Τέλος, καθ' όλη την διάρκεια αυτής της νύχτας, πραγματικά δεν τέθηκε ποτέ θέμα ταπείνωσης της Ελλάδας. Ζητούσε ένα πρόγραμμα, ούτε συνδρομή, ούτε φιλανθρωπία. Αυτό είναι στην αρχή της αλληλεγγύης. Έπρεπε λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε μία σύγκληση, διότι υπήρξαν χώρες, όχι μόνο η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες που ζητούσαν εγγύησεις. Και αυτό ήταν αναγκαίο για να μπορέσουν και αυτές να περάσουν τη συμφωνία από τα κοινοβούλια τους. Αυτό σε τι θα χρησιμεύε, αν έχουμε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα, αλλά το οποίο δεν θα είχε περάσει από τα κοινοβούλια της Γερμανίας, της Φιλανδίας ή της Ολλανδίας, και δεν αναφέρομαι καν στο δικό μου. Άρα λοιπόν ζητήθη να υπάρχουν εγγυήσεις και όροι οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Γιατί αν για παράδειγμα στην Γαλλία η πλειονότητα των συμπατριωτών μου είναι υπέρ της παραμονής Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ταυτόχρονα δεν το θέλουν αυτό χωρίς όρους. Ήταν λοιπόν πραγματικά θεμητό να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Τι εξευρέθη λοιπόν? Δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα της μιας χώρας εναντίον μιας άλλης, αλλά έχει να κάνει με το συνολικό ευρωπαϊκό συμφέρον, το οποίο τελικά προτάχθηκε. France 2, ερώτηση. Είπατε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν έχει χάσει την κυριαρχία της. Όταν όμως απαιτούμε από μια χώρα να υποβάλει όλα τα νομοσχέδια ενώπιον της Τρόικα, κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται υποπτία. Ζητάτε να γίνουν όλα αυτά μέχρι την Τετάρτη. Απάντηση. Όχι, όχι, δεν ζητήθη αυτό από την Τρόικα, όπως λέτε, αλλά από τους υπουργούς οικονομικών και από τους ηγέτες στη συνέχεια. Να υπάρξουν δηλαδή νομοθετικά κείμενα τα οποία θα ψηφιστούν μέχρι το μέσο της εβδομάδας. Γιατί? Διότι θα χρειαστεί να αποφανθούν και άλλα κοινοβούλια και θα πρέπει να είναι σίγουρα ότι η Ελλάδα θέλει να πάρει τις αποφάσεις. Ποιο ήταν το μείζον θέμα? Ήταν θέμα εμπιστοσύνης. Είναι το θέμα το οποίο πραγματικά μας συνοδεύει καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Ενδεχομένως η Ελλάδα να μην έχει εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς στην Τρόικα, όπως την λέτε. Ταυτόχρονα και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν εμπιστοσύνη απέναντι στην Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να αποκατασταθεί αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται λοιπόν, αν θέλετε, για μια επιτροπή, αλλά για μια απόδειξη καλής πίστης. Όπως και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε πλαίσιο, και εγώ αντίστοιχα θα πρέπει να αναζητήσω την ψήφο από εταίρους, προκειμένου να μπορέσουμε να κινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος. Πιστεύω λοιπόν ότι διατηρήθηκε η κυριαρχία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις, είδατε τα κείμενα. Υπήρχε αρχικά η ιδέα του Λουξεμβούργου, καθόλευε πολύ τη χώρη. Όμως οι Έλληνες ζήτησαν, και όταν μιλάμε για ταμείο, μιλάμε για τα περιουσιακά
στοιχεία εν είδη εχέγγυων. Οι Έλληνες λοιπόν ζήτησαν, το οποίο είναι καθόλου θεμητό και έγινε και αποδεκτό, να υπάρξει έδρα αυτού του ταμείου στην Ελλάδα. Το δέχτηκε και η κυρία Μέρκελ αυτό. Ερώτηση. Θα λέγατε ότι στο πλαίσιο μιας δύσκολης συμφωνίας θα μπορούσατε να δώσετε συγχαρητήρια στους εαυτούς σας, γι' αυτό ήταν δύσκολες οι συμφωνίες, υπήρξαν κάποιες ρογμές. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, δίνεται το αίσθημα ότι υπάρχει μια γερμανική Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσατε να υπάρξει μια ισορροπία από τη Γερμανία που θέλει να επιβάλλει την γνώμη της σε άλλες χώρες. Απάντηση. Πάντοτε έχουν υπάρξει δύσκολες στιγμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτως ή άλλως η ιστορία της Ευρώπης έχει χαρακτηριστεί από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, νύχτες πολλών ωρών διαπραγματεύσεων σε διαφορά πολλά ζητήματα, όχι μόνο νομισματικά και δημοσιονομικά, αλλά ακόμα και θέματα γεωργίας. Και πάντα έχουν υπάρξει τέτοιες εντάσεις, ακόμα και πρόσφατα στο θέμα των μεταναστών. Και θα ήθελα λοιπόν να σας εκμυστηρευτώ το εξής, ότι ήταν πιο δύσκολες συζητήσεις επί των θεμάτων μετανάστευσης παρά επί του ελληνικού ζητήματος, διότι μετά το δημοψήφισμα είναι αληθές ότι ζητήθηκαν εξηγήσεις στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Όμως υπήρχε μια κοινή πρόθεση να θελήσουμε να βρούμε μια λύση παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολο. Όμως ποτέ δεν υπήρξε τεταμένη κατάσταση, όπως για το ζήτημα της μετανάστευσης. Βεβαίως υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ σε επίπεδο ρογμών. Τέλος, αναφερθήκατε στην Γερμανία. Μα και εσείς όπως και εγώ βλέπετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Στην Γερμανία ασκήθηκαν έντονες πιέσεις υπέρ του Brexit, υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, και όχι μόνο στην Γερμανία και σε άλλες χώρες. Ήταν αυτή η τάση και εγώ αρνήθηκα αυτή τη λύση. Υπήρξε όμως. Το είδατε αυτό στο αρχικό αυτό κείμενο των Υπουργών, υπήρχε αυτή η εναλλακτική, αυτό που ονομάζουμε αυτή η δεύτερη εναλλακτική, που αναφερόταν ως μια προσωρινή έξοδος, αλλά που είχε όμως όλα τα χαρακτηριστικά μιας οριστικής εξόδου. Εάν λοιπόν γινόταν, εισακούγαμε μόνο μία φωνή, θα ήταν σίγουρα η φωνή της εξόδου, η οποία έχει εκφραστεί σε αρκετές χώρες. Δεν ήταν όμως αυτή η οδός η οποία επελέχθη. Γι' αυτό χρειαζόταν να γίνει ένας συμβιβασμός μέχρι το τέλος. Είναι αυτό το οποίο βεβαίως έπρεπε να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των διαπραγματεύσεων, ότι καταρχήν η Ευρώπη πρέπει πριν και πάνω απ' όλα να είναι ευρωπαϊκή και όχι να υπηρετεί το ένα κοινοβούλιο ή το άλλο, τη μία κοινή γνώμη ή την άλλη. Διότι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε συμβιβασμός. Βεβαίως σέβομαι τα κοινοβούλια, θα πρέπει να αποφανθούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι ηγέτες συμφώνησαν ότι και τα κοινοβούλια θα ακολουθήσουν πρώτον το ελληνικό κοινοβούλιο, στη συνέχεια τα άλλα κοινοβούλια, αλλά βεβαίως όταν έχουμε ήδη εκφράσει αυτή την βούληση, το δίχως άλλο τα κοινοβούλια θα έχουν πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους. Σήμερα δεν θα έλεγα ότι μια χώρα κέρδισε, βεβαίως η Γαλλία έπαιξε τον ρόλο της, αλλά το ζητούμενο δεν ήταν η γαλλική, αν θέλετε, υπόθεση, ούτε ένα εθνικό συμφέρον. Εγώ θεωρώ ότι το εθνικό συμφέρον για τη Γαλλία ήταν η Ελλάδα να μην βγει από τη ζώνη του ευρώ, διότι αν είχε συμβεί αυτό θα επρόκειτο για έναν ακροτηριασμό. Θα είχαμε χάσει πραγματικά δημόσιο χρήμα. Χρήμα το οποίο έχουμε ήδη δανείσει πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το συμφέρον της Γαλλίας ήταν να μην βγει η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ. Και το συμφέρον της Γαλλίας ήταν επίσης να μπορέσει η Ευρώπη να προχωρήσει μαζί με την Ελλάδα. Επίσης το συμφέρον